ανήμερα του εορτασμού της πολιούχου της πόλης Αγίας Βαρβάρας και υπό τις χριστουγεννιάτικες μελωδίες της Δημοτικής Φιλαρμονικής φωταγωγήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία του Αγνώστου Στρατιώτη το χριστουγεννιάτικο δέντρο και ο ανανεωμένος εορταστικός διάκοσμος της πόλης του Ρεθύμνου. Εύχομαι να φορέσει και ο κόσμος τα γιορτινά του, να νιώσει αυτές τις άγιες μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, γενικά να βιώσει όλα τα μηνύματα της πίστης μας με το σωστό τρόπο, να επιδιώξουμε να είμαστε ασφαλείς, άρα πρέπει να τηρούμε τα μέτρα και τις οδηγίες επιστήμης. Το Ρέθυμνο, φορώντας πλέον το πιο λαμπερό του κοστούμι, παραπέμπονται σε εικόνες παραμυθιού, είναι έτοιμο να υποδεχτεί στις στολισμένες πλατείες και δρόμους του, μικρούς και μεγάλους, προσφέροντας μια νότα αισιοδοξίας κόντρα στη μελαγχολία που προκαλεί το κύμα της πανδημίας. Είναι μια ευκαιρία να νιώσουμε λίγο καλά πάνω από τον εφιάλτη που έχουμε πάνω μας στον κορονοϊό. Να νιώσουμε λίγο καλά και να ευχηθούμε να φύγει αυτός ο χρόνος παίρνοντας τον κορονοϊό μαζί του. Υγεία σε όλο τον κόσμο και καλές γιορτές. Φέτος, για πρώτη φορά, πέρα από τα λαμπερά στολίδια και τις πολύχρωμες κατασκευές που έχουν τοποθετηθεί από το ανατολικό έως και το δυτικό άκρο της πόλης, ο Δήμος έντυσε εορταστικά και τρία ιστορικά μνημεία της παλιάς πόλης. Την αίθουσα του Αγίου Φραγκίσκου που φιλοξενεί το Αρχαιολογικό Μουσείο, το Τζαμί Καρά Μουσά και το εμβληματικό κτίριο της Λότζια. Ενώ σε μια προσπάθεια να ζεσταθεί και η εορταστική αγορά, τρεις δρόμοι του ιστορικού κέντρου, η Τσουδερών, η Τσαγρή και το στενό της Αγίας Βαρβάρας, θα μεταμορφωθούν και θα παραδοθούν στη μαγεία των ημερών. Μαζί με τα παιδιά, με την οικογένεια, με τους φίλους, εύχομαι χρονιά πολλά σε όλους. Εγώ θέλω να το πάω καλά στο σχολείο, αυτό. Και υγεία, φαντάζομαι, σε όλα τα παιδιά, σε όλο τον κόσμο. Ναι. Σ' αρέσει ο διάκοσμος της πόλης? Ναι. Χριστουγεννιάτικο δέντρο περισσότερο? Ναι. Πρέπει να ανατάξουμε τις δυνάμεις μας και να νιώσουμε δυνατοί και αισιόδοξοι. Γι' αυτό χρειάζεται η βοήθεια όλων. Ο Δήμος θα κάνει και πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί κάθε φορά σε κάθε περίσταση. Ο λαμπερός διάκοσμος θα παραμείνει καθ' όλη τη διάρκεια των εορταστικών ημερών, ενώ αμέσως μετά θα αφαιρεθούν μόνο τα χριστουγεννιάτικα στολίδια, ώστε η λάμψη από τα πολύχρωμα λαπιόνια να λειτουργήσει ως γέφυρα, ενώνοντας τη χριστουγεννιάτικη με την καρναβαλική περίοδο.